φτάσουμε στο τέλος μιας δύσκολης και μακράς διαπραγμάτευσης που κρατά τη χώρα σε αγωνία. Η παράταση της εκκρεμότητας δεν μας βοηθά. Αυξάνει την ταμιακή πίεση και ανεβάζει το λογαριασμό των μέτρων. Φανταζόμουν την διαπραγμάτευση αυτή τον Ιούνιο διαφορετική. Αλλά σίγουρα ο καθένας που χειρίζεται τα θέματα αυτά θέλει να κάνει το καλύτερο για τον τρόπο, για τον τόπο, με τον δικό του τρόπο. Εμείς στηρίζουμε την κυβέρνηση, είμαστε εθνικά ενωμένοι όταν συζητούμε με τους ευρωπαίους εταίρους μας και τους διεθνείς παράγοντες. Μέσα στις λίγες επόμενες ημέρες κρίνονται τα πιο κρίσιμα και ευαίσθητα στοιχεία μιας συμφωνίας που μόνο αν είναι ολοκληρωμένη θα επιτρέψει στην Ελλάδα να κάνει την τελική στροφή για την έξοδο από την κρίση. Αν δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν θα την πιστέψουν οι αγορές, θα την υπονομεύσουν, θα την ακυρώσουν. Αυτό που θα συμφωνηθεί πολιτικά σε υψηλό επίπεδο πρέπει να πείθει λοιπόν και την κοινωνία και τους κρίσιμους διεθνείς παράγοντες και τις αγορές. Πρέπει να πείθει ότι συνιστά οριστική και ασφαλή λύση του ελληνικού ζητήματος. Αλλιώς θα ξαναπέσουμε σε κατάσταση αβεβαιότητας και αυτό δεν το αντέχει η χώρα. Εμείς λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, η Βουλή, ο λαός, καλούμαστε να απαντήσουμε για μια ακόμη φορά σε πολύ δύσκολα διλήμματα. Υπάρχουν τώρα περιθώρια να διασφαλιστεί μια πραγματικά ολοκληρωμένη, οριστική και εφαρμόσιμη λύση. Υπάρχουν περιθώρια τα μέτρα να γίνουν στο εσωτερικό τους περισσότερο αναλογικά και ισορροπημένα, χωρίς οριζόντιες παρεμβάσεις σε συντάξεις και φορολογία. Δεν πρέπει να ανοίξουν μέτωπα όπως αυτό των εργασιακών, που δεν συνεισφέρουν τίποτα στον δημοσιονομικό μας στόχο και που ουσιαστικά δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανταγωνιστικότητας, γιατί έχει μειωθεί αισθητά το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και αλλού τώρα βρίσκεται το μαλακό υπογάστριο της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Δεν έχει μεσολαβήσει πραγματικά τίποτα ανάμεσα στο Μάρτιο και τον Οκτώβριο που να δικαιολογεί να ξανατίθενται παρόμοια θέματα. Τα είχαμε συζητήσει την περίοδο της Άνοιξης πριν τη Μεγάλη Συμφωνία. Η συμφωνία αυτή είναι το ακραίο όριο, όπως έχω πει, και χωρίς να έχουμε δοκιμάσει την εφαρμογή της, χωρίς να έχουμε αποτελέσματα και αξιολόγηση, είναι πραγματικά αδικαιολόγητο και προκλητικό να ξανανοίγει παρόμοια συζήτηση. Επίσης θεωρώ αυτονόητο ότι θα γίνει σεβαστή τουλάχιστον στα θεμελιώδη στοιχεία η αξιοπρέπειά μας σε σχέση με την δημοσιονομική διαχείριση του κράτους. Αυτή πρέπει να γίνεται από τις ελληνικές αρχές, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είμαστε προτεκτοράτο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά οι εταίροι μας και η Τρόικα. Παρά κάποιες ευχάριστες εντυπώσεις, οι πραγματικοί συσχετισμοί είναι πάντα πολύ δύσκολοι στην Ευρώπη. Και οι αντιφατικές συμπεριφορές διεθνώς σε σχέση με την Ελλάδα πάντα επικίνδυνες. Όταν ζητάμε από το λαό πολλές πρόσθετες θυσίες, αυτές πρέπει να πιάνουν τόπο. Πρέπει δηλαδή το πακέτο αυτό να είναι πραγματικά το τελευταίο και να γίνει αποδεκτό διεθνώς ως οριστική και ασφαλής λύση που επιτρέπει στην Ελλάδα να κάνει τη στροφή προς την έξοδό της από την κρίση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λυθεί το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους για να μην χρειαστούν και νέα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός σε σχέση με την ύφεση το 2013 πρέπει να είναι απολύτως ρεαλιστικός, ώστε να μην λειτουργήσουν μηχανισμοί αυτόματων πρόσθετων περικοπών. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησα από τον Πρωθυπουργό να κινηθεί τώρα αμέσως, τις επόμενες ώρες, στο δικό του υψηλό πολιτικό επίπεδο με τους ομολόγους του, ώστε να διαμορφωθούν αυτές οι προϋποθέσεις για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που να μπορεί να εμφανιστεί στη Βουλή και το λαό. Το ζήτημα δεν είναι πια τεχνικό, είναι καθαρά πολιτικό, πάντα το έλεγα. Και μόνο αν μπορούμε να πούμε μια ολοκληρωμένη ιστορία στον κόσμο, μια αφήγηση
που να δίνει ελπίδα και προοπτική, θα πάρουμε μαζί μας την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που θέλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και προοπτικής. Εμείς θα κάνουμε το εθνικό μας καθήκον, αλλά πρέπει αυτό να οδηγεί σε αποτελέσματα. Θα πετύχουμε στο στόχο μας. Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο κύριος Βενιζέλος.